Επιστρέψαμε. Ακριβότερα έγιναν τα κίνητα για αγορά και ενίκιο. Το πρώτο εννιάμινο του έτους η έντονη ζήτηση για φοιτητικά σπίτια λόγω της ανακοίνωσης των βάσεων, αλλά και το καλοκαίρι που παραδοσιακά ανεβάζει τις τιμές, έφεραν σημαντική αύξηση της τάξης του 6,8% στις μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης, ενώ οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 7,6%. Στη μεγάλη εικόνα, τα νότια προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες είχαν τις υψηλότερες τιμές αγοράς κατοικίας, σε Καστοριά και Φλόρινα οι χαμηλότερες. Επειδή είναι πολλά όμως, να επιστρέψουμε στο στούντιο. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, Θεμιστοκλή Μπάκα, να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, κάθε φορά που βρισκόμαστε στον αέρα, κάθε φορά λέμε για αυξήσεις τιμές των ακινήτων. Γιατί? Κύριε Μαραβελίδη, για να έχουμε διαφορετική εικόνα όσον αφορά τα ζητούμενα μισθούμενα και ζητούμενες τιμές πώλησης, πραγματικά θα έπρεπε κάποιο μέτρο το οποίο έχει εξαγγελθεί από το 2022 ή από το 2023 από την κυβέρνηση να έχει λειτουργήσει. Σκεφτείτε ότι είχαμε συζητήσει εδώ στη δική σας εκπομπή, σε δικό σου δελτίο ειδήσεων, τον Δεκέμβριο του 2023. Είχαμε συζητήσει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορούσε τις δαϊχούνες μισθώσεις και είχαμε αναφέρει ότι δεν πρόκειται να δούμε αλλαγή όσον αφορά την διαθεσιμότητα κινήτων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Δηλαδή, είδαμε το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ήταν θετικό στην επιχειρηματική δραστηριότητα των βαϊχών μισθώσεων και καταγράψαμε αύξηση της δυναμικής. Οπότε, στις περιοχές σήμερα που ψάχνουν φοιτητές στο κοινό της Αθήνας να βρουν ένα σπίτι, βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη δυναμική των βαϊχών μισθώσεων. Οπότε, το μέτρο, το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2023 και είναι σε ισχύ από το 2024, είχε τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα από ό,τι ανέφερε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα έχουμε αύξηση διαθεσιμότητας, αντιθέτως είχαμε αύξηση της δυναμικής των βαϊχών μισθώσεων. Παράλληλα, όσον αφορά τις τιμές πώλησης, πάλι μια ευθύνη αυτή τη στιγμή της πολιτείας, όπου με το πρόγραμμα Σπίτι μου το 2023 πυροδοτήσαμε τη ζήτηση για αγορά κατοικίας σε συγκεκριμένες περιοχές σε σύντομο χρονικό διάστημα και καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Άρα λέτε παράλληλα, ότι επειδή ήταν συγκεκριμένοι όροι ακριβώς και ψάχνανε συγκεκριμένου είδους ηλικίας ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές, αυτά τα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές αυξήσαν τις τιμές τους πάρα πολύ. Ακριβώς. Το ίδιο θα δούμε και στο πρόγραμμα Σπίτι μου που θα ξεκινήσει λογικά Φεβρουάριο-Μάρτιο 2025, αλλά παράλληλα το 2024 και το 2023, μην ξεχνάνε οι τηλεθεατές μας, ότι είχαμε και την αλλαγή των ορίων της Golden Visa, που είχαμε ένα διάστημα 6-7 μηνών, όπου δίναμε το περιθώριο στους επενδυτές να επενδύσουν σε ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές του νομού Αττικής, όπως είναι τα δυτικά προάστια, ο Πειραιάς και τα ανατολικά προάστια, όπου είχαμε αναφέρει και πάλι ότι θα καταγράψουμε διψήφιο ποσοστό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Πλέον όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσατε και εσείς τώρα πριν λίγο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι αυτά που συζητάγαμε 6, 7, 8 μήνες πριν και ένα χρόνο είναι τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα και θα αλλάξει εικόνα. Για τους τηλεθεατές να πούμε ότι αυτά είναι τα στοιχεία της πλατφόρμας αγγελιών Σπιτόγατος, ναι, και επειδή είναι αγγελίες δείχνουν την προσδοκία των ιδιοκτητών. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει την ψυχολογία της αγοράς, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τα τελικά στοιχεία που βγαίνουν στο τέλος του χρόνου. Όχι, απλά δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αυξήσεις, κύριε Μαραβελίδη. Σίγουρα αυτό δείχνει μια τάση. Σίγουρα είναι η ζητούμενη τιμή ενοικίας, η ζητούμενη τιμή πώλησης και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να διαπραγματευτεί τη ζητούμενη τιμή. Αλλά όταν η ζητούμενη τιμή είναι αυξημένη κατά 10%, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε και μια αύξηση τη τιμή στο τέλο τη ημέρα, όταν θα γίνει η πράξη του μισθωτηρίου συμβολίου τη αγοροπολισία. Επομένω, αυτό που πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή πλέον πολύ σοβαρά είναι πότε θα αποκτήσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστική πολιτική και πότε θα υπάρξει ένα μέτρο αναχέτηση του κόστου στέγαση. Πραγματικό μέτρο. Δηλαδή, την επόμενη μέρα το πρωί, κάποιο εντάσσεται σε ένα σχέδιο αναχέτηση του κόστου στέγαση και πραγματικά όταν εντάσσεται σε αυτό το μέτρο, πραγματικά θα βλέπει την επόμενη μέρα το πρωί μια διαφορά στην τσέπη του. Σήμερα δεν έχουμε ούτε ένα μέτρο, ούτε από τη δεύτερη 22, του 23, του 24, το οποίο θα εντάσσεται αυτή τη στιγμή ο τηλεθεατής που μας βλέπει και θα λέω ότι εγώ την επόμενη μέρα το πρωί πραγματικά βλέπω μια αλλαγή όσον αφορά το κόστος στέγασης. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο. Ακόμα και με τις βαϊχώνες μισθώσεις που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας που θα είναι απαγόρευση από το 1ο του 2025 οι νέες συγγραφές, ήδη αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες μπαίνουν σε διαδικασία να κινούν τα κινητά τους και τα εντάσσουν στις βαϊχώνες μισθώσεις μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου του 2024. Τα κλειστά κίνητα που έχει γίνει ένας χαμός. Πριν πάμε στα κλειστά. Γιατί να το καταλάβει και ο μέσος τηλεθεατής μπορεί να μην έχει ασχοληθεί με την αγορά κατοικίας. Είναι καλό πράγμα να αυξάνεται η αξία της περιουσίας του ιδιοκτήτη. Σαφώς. Αλλά να γίνεται αυτό με λογικούς όρους, δηλαδή να γίνεται κοντά στις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς. Μην αυξάνεται στις δυνατότητες του ξένου επενδυτή. Κύριε Μαραβελίδη, ακόμα και ο κεντρικός τραπεζίτης, ο κ. Τουρνάρας, στην έκθεσή του είχε αναφέρει ότι είναι δυσανάλογο το κόστος στέγασης, είτε για ενίκιο είτε για αγορά, σε σχέση με τα εισοδήματα στη χώρα μας. Και ότι η πολιτεία υποχρεούται πλέον να πάρει σύντομα
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά τη στεγαστική κρίση που υπάρχει στη χώρα. Είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Πλέον υπάρχει μια αμφισβήτηση στον όρο στεγαστική κρίση στη χώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον ότι τα ενίκια δεν είναι ακριβά, δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον ότι οι τιμές πόλης δεν είναι ακριβές σχέση με τα εισοδήματα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την χώρα μας που ακούω πολλές φορές και λέμε τα ενίκια είναι φτηνά στην Ελλάδα σχέση με την Αγγλία. Ναι, ας κάτσουμε κάτω να δούμε ποια είναι τα εισοδήματα στην Αγγλία με την Ελλάδα και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή βλέπουμε επενδυτές να έρχονται στη χώρα μας για να επενδύουν σε ακίνητα. Επενδύουν σε ακίνητα γιατί οι αποδόσεις που δίνουν τα ελληνικά ακίνητα όσον αφορά τις αποδόσεις στα μισθώματα είναι πραγματικά πάνω από 4 και 5 και 6%. Ουδέποτε πάρουμε... είχαμε τόσα ποσοστά, τέτοιο ποσοστό μα κερδίζουν απόδοσης. Όλη την αγορά. Αν πάρουμε τα τελικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία λένε ότι συγκεκριμένα για τα διαμερίσματα, γιατί εντάξει, ο περισσότερος κόσμος τι ψάχνει να μείνει, ένα διαμέρισμα. Τεχνικά κίνητα. Έτσι, υπάρχει αύξηση από 10 έως 13% κάθε χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό κερδίζει τα ομόλογα, τις υποθεσμιακές καταθέσεις, τα αμοιβαία κεφάλαια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς εκτός από το υψηλού ρίσκου χρηματιστήριο, τα κερδίζει η επένδυση σε ακίνητα. Είναι δυνατόν όμως να συνεχίζουν να αυξάνονται με αυτούς τους ρυθμούς? Και το ρωτάω γιατί η επόμενη ερώτησή μου είναι: πού θα πάει όλο αυτό, πότε θα μπει ένα φρένο? Κύριε Μαραβελίδη, η απάντηση είναι η εξής. Όταν πυροδοτεί τη ζήτηση για αγορά κατοικίας σε συγκεκριμένες περιοχές, είτε μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 που ήταν το 2023, είτε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 το οποίο ήταν το 2024 και 2025 που θα τρέξει πλέον, ή αλλιώς με την Golden Visa, με τις αλλαγές των ορίων και αφήνοντας όρια επένδυσης 250.000 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που η αγορά έχει πει ότι δεν θα γίνει. Ό,τι βλέπουμε σήμερα σαν δεδομένα είναι πράγματα τα οποία εγώ έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον για πριν 1,5 έτος. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Αν πραγματικά δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής και δεν υπάρχουν μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα, δεν πρόκειται να αλλάξει εικόνα. Θα καταγράφουμε κάθε χρόνο αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίασης, αύξηση ζητούμενων τιμών πόλης. Και θα λέμε κάθε χρόνο, μα τι θα κάνουμε φέτος με τα παιδιά που είναι φοιτητές? Η απάντηση θα είναι, κύριε Μαραβελίδη, ότι αν δεν δούμε τις 8.153 νέες φοιτητικές κλίνες να υπάρχουν πλέον στη χώρα μας, μια εξαγγελία το 2022 στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, οι φοιτητές δεν θα βρίσκουν σπίτι να μείνουν και θα είναι πάρα πολύ ακριβά τα ενοίκια. Εάν αυτή τη στιγμή δεν μπούμε σε διαδικασία να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και έχοντας τα ίδια κεφάλαια τα οποία ζητούν τα τραπεζικά ιδρύματα, θα αυξάνονται πάλι οι ζητούμενες τιμές πόλης και θα αγοράζει σπίτι μόνο αυτός ο οποίος μπορεί να έχει στεγαστικό δάνειο ή αποταμιεύσει 60 και 70.000 ευρώ. Επομένως, εδώ πρέπει να βάλουμε ξεκάθαρα το εξής. Θέλουμε να αποκτήσουμε κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα? Ναι ή όχι? Είναι πολύ απλή ερώτηση. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στις παρεμβάσεις και αναφερθήκατε και στα κλειστά ακίνητα. Βγαίνουν δημοσιεύματα τώρα, λένε 900.000 κλειστά ακίνητα. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτή. Κύριε Μαραβελίδη, ο κ. Κέρτσος είχε αναφέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 700.000 κλειστά ακίνητα. Τώρα μιλάμε για 900.000 κλειστά ακίνητα. Εδώ γεννιούνται τρία βασικά ερωτήματα. Πόσο από αυτά τα ακίνητα που είναι κλειστά είναι κατοικίες? Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να μας πει ότι οι κατοικίες είναι 500.000. Κανείς δεν μας το λέει αυτό. Κατά δεύτερον, από αυτά τα ακίνητα που είναι κλειστά, πόσα είναι ακίνητα τα οποία χρήζουν μερικής ολικής ανακαίνησης και πόσα είναι τα κατοικήσιμα? Δηλαδή την επόμενη μέρα το πρωί πραγματικά θα δούμε να βγαίνει ένα ακίνητο στην αγορά το οποίο θα είναι κατοικήσιμο και θα μπορεί να νοικιαστεί. Και κατά τρίτον, σημαντικότερο στοιχείο είναι αυτά τα ακίνητα που βρίσκονται. Αν συζητάμε σήμερα το πρωί και να λέμε ότι θα βγουν 100 σπίτια στην Καλυθέα και θα δούμε μια να αλλάζει το μείγμα και θα ζητούμε τις τιμές ενοικίασης, και αν συζητάμε ότι θα βγουν 3 σπίτια στις Σέρες, 2 σπίτια στην Αμαλιάδα, 4 σπίτια στο Αίγιο, 8 σπίτια στην Πάτρα. Mm. Καλό είναι να βγουν και στην περιφέρεια. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Ευχάριστο είναι για τον κόσμο. Αλλά οι περιοχές που έχουν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίασης, είτε μεγάλα αστικά κέντρα και οι περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική, όπως τα Χανιά, όπως είναι η Κέρκυρα, όπως είναι η Ρόδος. Επομένως, εφόσον δεν υπάρχει μια σωστή χαρτογράφηση, πραγματικά θα σας μιλάω, κύριε Μαραβελίδη, δεν γνωρίζω εάν αυτό το μέτρο το οποίο είναι σωστή κατεύθυνση είναι ένα μέτρο το οποίο θα αποδώσει. Διότι βιαστήκαμε, όπως για άλλη μια φορά, και τώρα δεν έχουμε απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα. Πού είναι αυτά τα σπίτια? Πού είναι? Είναι στο Μαρούσι, είναι στην Καλυθέα, είναι στο Βύρονα, είναι στο Παγκράτη. Πού βρίσκονται αυτά τα σπίτια? Και αυτά τα σπίτια είναι σπίτια που είναι κλειστά γιατί έχουν εμπλακεί σε νομικές διαδικασίες, διάφορες επληστηριασμούς, κατασχέσεις, κληρονόμους πολλούς που δεν μπορούν να αποφασίσουν έτσι, τι θα το κάνουν. Είναι και τα σπίτια όμως που βλέπουμε όταν περνάμε κάτι ερείπια, παρατημένα 20 χρόνια που δεν μπορούν να βγουν. Με έκανε εντύπωση γιατί συζητάμε τα κλειστά ακίνητα των ιδιωτών και δεν συζητάμε τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου και του ευρύτερου ελληνικού δημοσίου. Υπάρχουν δημοτικές αρχές, τα οποία πραγματικά έχουν ακίνητη περιουσία που δεν γνωρίζουν πού είναι. Θυμάμαι κάποια στιγμή για 3.000 ακίνητα στο Δήμο Αθηναίων. Αυτά τα ακίνητα πού είναι? Επομένως, πρέπει πλέον να μπούμε πραγματικά σε μια χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας και ιδιαίτερα των οικιστικών ακινήτων, όταν η χώρα σου είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης για 6 συναπτά έτη. Κύριε Μπάγκα, και με αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας στο Δελτίο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.